Θέλω να σε πιάσω, αλλά πώς? Χάνεσαι όπως χάνεται στο φως. Άστρο που έχει πάει να κουμπίσει πάνω στην πυρπολιμένη δύση. Η αγάπη ήρθα από μακριά, σαν γιορτή, σαν φόβο, σαν σκιά. Έχει ο κίνδυνος την ομορφιά του, τη ζωή φωτιά ή του θανάτου. Εδώ η ζωή μου αμάρτησε, γιατί η καρδιά μου αγάπησε τη σκοτεινή ματιά σου. Εδώ η ζωή μου άγιασε, ο έρωτας μου βραδιάσε δίπλα στον έρωτά σου. Θέλω να ανεβώ στον ουρανό, άγγελο σε βράδυ γιορτινό. Δίνω το ρυθμό και εσύ τραγούδι. Όλοι μπορεί να είναι ένοχοι, εκτός από τον Ηλία. Στο λέω εγώ και να το θυμάσαι. Αφήστε με! Αφήστε με! Σύμμα! Εδώ είμαι, σ' ακούω! Αγιέστο, το μονοσέρι! Τον έχεις ικανό για φωνό. Αν δεν είναι αυτός ικανός, τότε ποιος είναι? Ήκτου έτας, ήκ! Ήκτου έχετε τσελό, ως πίμουν, ως σκορδά! Κατσελό, τσελό, ρε, πούστ! Εσύ δεν ήσουν και στην Άρισα. Πριν 10 μέρες. Αυτό είναι. Yeah, yeah. Δεν θα πεις για το ρολόι σε κανέναν. Ξυγημένη. Εντάξει. Με αφήσανε. Είμαι ελεύθερος. Τι φοβάσαι? Μη ρωτάτε. Ευχαριστούμε. Η Σίλβα, εχθές ήρθε από την Αλβανία με τον αδερφό της. Πάμε. Κάτσε. Και αργότερα με το καλό θα κάνουμε τους αραβώνες τους, με τον Ηλία. Η ώρα είναι καλή. Θα πάμε καμιά βόλτα από το κλέντι των Αλβανών. Είναι απαραίτητο. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Τίποτα. Να το ξεχάσω ποτέ. Τίποτα, βρε, τίποτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο Αλβανός που... Ναι. Αυτός είναι. Έξω είναι η κυρία. Ξέχασε την ασυλία. Να σας βοηθήσω. Όχι, εντάξει. Ευχαριστώ. Όμορφη αραβωνιαστιά έχεις, λοιπόν, σε. Όχι, δεν είμαστε αραβωνιασμένοι. Πάτω να την πας μια βόλτα με τα μάξι. Μα, κύριε... Έλα, αφού σε έχω δει, σ' αρέσει. Ευχαριστώ. Έλα έξω να δεις. Έλα, θα τρελαθείς. Έλα. Τι καλέ. Έλατε, κυρία μου, αργείτε. Σαν καπιταλίστας είσαι. Πώς τρόμαξα όταν ήρθαμε και σε βρήκα στη φυλακή. Νόμιζα θα σε έχανα για πάντα. Πίστεψες ότι με φωνιάς?
Ούτε για μια στιγμή. Αλλά είχα ένα φόβο. Μια παραγγενειακή και περνά. Μια φρίκ. Κουνούκ μουν τα μπέχατ. Ας νίγε κατώ κέντερο. Σώπα μου, ρε. Πώς ήρθαν τώρα όλα αυτά. Είναι χαζό, ε. Αχ, βοήθησέ με. Βοήθησέ με να φύγουν οι κακές σκέψεις. Μ' αρέσει που σε βλέπω όλη μέρα. Σ' είχα αποθυμίσει. Κι εγώ. Μόνο που... είσαι μακριά. Και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Το είτε τέρεν φουσά. Να. Μπαίνει τα σουρί κουντό. Εδώ δεν είναι το ίδιο. Δεν μου πες να ξαναπάμε στο δωμάτιό σου. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Είναι τα αφεντικά δίπλα. Γιατί? Σου είπανε τίποτα τότε που είχα έρθει? Όχι, αλλά... μας είχε δει η κυρία. Όχι, σου λέω. Εγώ δεν θέλω. Δεν πρέπει. Τρελαίνει αυτή η μπλούζα σου. Ναι. Στην πατρίδα δεν τολμούσα να την βάλω. Εδώ τη στένεψα κιόλας. Αύριο δεν γίνεται. Έχω δουλειά. Γιατί? Μου το έχεις υποσχεθεί και το περίμενα. Δεν πάει πουθενά η Λάρισα. Θα πάμε άλλη φορά. Μα τι δουλειά, αύριο Σάββατο, είναι αργία. Έχω δουλειά στα κτήματα της κυρίας Βραχνού. Και γιατί πρέπει να το κάνεις εσύ? Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Εγώ πρέπει να το κάνω. Συγγνώμη. Ακόμα δεν ήρθες και μετράς τις αργίες. Εδώ ήρθαμε για να δουλέψουμε.
Εντάξει. Να λίγο έτσι, έτσι. Εδώ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, καλύτερα. Άιντε. Πόσο την πήρες? Λίγα, μωρέ. Με δώσεις. Την έβαλα στην κάρτα από τη Λία. Μην κάνουμε πολλά έξοδα τώρα στην αρχή. Όλα θα πάνε καλά. Τα φοβάμαι αυτά. Αν καταφέρουμε τον Ηλία να ανοίξουμε ένα συνεργείο μαζί, με τον Ομέρ τα είπαμε, συμφωνεί. Ο Ηλία, πώς φαίνεται? Καλά. Λες, ε. Νου και διάγουζε ο Ακουρέρδο. Τι λες, μωρέ. Καντρουσούα. Βρε τέτοιο καντρουσούα. Νου και είστε εξ του Ηλία. Εφού τον πρώτα ρομπούρ, προβράσια. Τι έτρεγε το θέμα. Δεν νου κάνω πρώτα λένε ρεγάτ πόνο για τον φαϊτόριν. Ηλία καντρουσούα. Για μικρό έδε κουπτώ ε. Βέγε στον γαμόντια. Άινου που μεθά το βίνιμ του. Έδε να εντυχμούν. Θεία στα νίκα χάλεν κόκ. Κα προβλέμμα. Είμαι νιού ηλίων. Με μίρσε βλαντίν. Έσαι νερέγκου ηλία. Εν το ντο. Το είσαι σκεφτεί καλά ότι θες να γυρίσεις πίσω. Ναι, γιατί σου κάνει εντύπωση. Για στην Αλβανία δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν διαλυθεί τα πάντα. Αυτά του λέω κι εγώ, αλλά. Δεν είναι έτσι, υπάρχουν ευκαιρίες. Να στήσεις μια μικρή επιχείρηση, κάνεις κάποια δουλειά. Η Σίλβια το ξέρει. Τα έχουμε πει αυτά. Τα είπατε όταν ήταν πάνω. Τώρα όμως ήρθε εδώ και έμαθε. Όπως όλοι μας. Εγώ όχι. Εσείς αλλιώς. Άμα γυρίσουμε μαζί όλοι πίσω, μπορούμε να δουλέψουμε τα κτήματα σου μαζί εκεί. Σε τρελό δε σκόδα. Με μυρπουν τόρν γκρικίτσα σαν αφεντικό νους Κυπρί. Ο Σαϊμίν μπήκε στο νόημα, ε. Εγώ φοβάμαι. Δεν το ρισκάρω. Έχω οικογένεια, έχω παιδί. Αγκρόν! Ναι, έρχομαι. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Να σου πω κάτι θέλω. Ναι. Γιατί να δουλεύουμε στα χτήματα του βραχνού? Να κάνουμε μια δουλειά εμείς, δική μας. Μαζευτούμε όλοι μας. Καλά, θα δούμε. Εσύ μπορείς να μπεις μπροστά. Ξέρεις κόσμο. Και εμείς από πίσω. Εγώ θα πάω με ριγέλα, συμφωνώ. Λοιπόν, όπως είπαμε. Ναι, εντάξει. Ο Αγγίου τι κάνει? Τώρα το έχει κάνει η Τζίμι, καλά είναι. Α, μην μου πεις. Κάθε δύο μήνες θέλει παπούτσια. Γεια. Yeah. Γεια σας. Τι θα κάνουμε? Θα δούμε. Φαλ, φαλ, δεν παίζα. Αύριο να φτιάξει το πίνακα του ηλεκτρικού. Πέφτει συνέχεια η ασφάλεια και δεν μπορώ να μαγειρέψω. Αύριο όχι. Έχω πολύ δουλειά. Σάββατο δουλειά του. Πολύ γλυκό το έκανες. Εντάξει, τέρμα το παιχνίδι σήμερα. Για ελάτε. Λαχάνιασες, γέρο. Τελείωσε, κοπάνα την. Ευτυχώς που σε αθώωσαν ήδη, γιατί κάθε μέρα μάλλον στο σχολείο. Άκουσες τι είπε το παιδί? Είναι πολύ βαρύ το κλίμα. Το νιώθω κι εγώ. Στα καφενεία, στην πλατεία. Δεν ξέρω. Όταν είχαν πιάσει εσένα, τουλάχιστον είχαν εισακάσει. Πιάσανε το δολοφόνο. Τώρα πάλι από την αρχή. Και πρέπει να είναι δικός μας. Ναι, γιατί δεν είχε καλά Αλβανός. Έτσι λένε όλοι. Ανταβάλλετε μαζί τους. Εσύ,
Τι κατάλαβες? Τι στοιχεία είχε η αστυνομία? Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Σκάω για μια μπύρα. Δεν μου λες, τι έγινε? Τι σου έλεγε η κυρία? Το μεσημέρι στα κτήματα. Θέλω να πάω το Σάββατο στα κτήματά της. Να ρίξουμε λίγο λίπασμα στα φυτά. Δεν μου λες, αυτές οι βιογεωλογικές καλλιέργειες έχουν απόδοξη? Δηλαδή, αξίζουν τόσο φασαρία? Αγκρόν! Ορίστε. Πού είναι ο Αγκρόν? Ήρθα εγώ στη θέση του. Γιατί, έγινε κάτι? Του είπα εγώ να μην έρθει. Εσύ? Του είπα ότι αλλάξατε γνώμη και έμεινε στο ενωπείο. Τι πρωτοβουλίες είναι αυτές, Ηλία? Συγγνώμη. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί ήθελα να έρθω εγώ. Τις διαταγές τις δίνω εγώ εδώ πέρα. Συγγνώμη. Ωραία. Φύγε αμέσως. Μα είμαι στη μέση. Η μέρα χάθηκε εκεί. Φύγε και μην ξανατολμήσεις να πάρεις πρωτοβουλίες. Κατάλαβες? Μισό λεπτό. Γιατί μου μιλάτε έτσι? Τι έχω κάνει? Φύγε, Ηλία. Εμείς μιλάγαμε διαφορετικά. Είχατε γελάσει. Είχατε κλάψει μαζί μου. Τι άλλαξε τώρα? Ένιωθα ότι μου ανοίγατε την καρδιά σας. Και ήμουν έτοιμος να ανοίξω κι εγώ τη δική μου. Μου μιλάγατε σαν να ήμουν φίλος σας. Και πώς να το πω, αυτή η φιλία ήταν πολύ τιμή για μένα. Εντάξει, φύγε τώρα. Έχω τόσα χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχω μιλήσει ποτέ σε κανέναν έτσι. Δεν ξέρω να σας το πω ακριβώς εδώ. Αυτές οι κουβέντες μου λείπουν πολύ. Τι είχε αλλάξει τώρα? Ωμέρ, τι ψάχνεις εκεί? Τίποτα. Τι κρατάς στο χέρι σου? Όχι, τίποτα. Το ρολόι. Εσύ το έκανες, ρε!
Δεν ξέρω. Γιατί ρε! Η κακιά η ώρα. Γιατί. Φούντωσα το μυαλό μου. Θόλωσα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συγχώρα με. Δεν ήθελα να κατηγορηθείς εσύ. Το πρωί που σ' αφήσαν ερχόμουν να παραδοθώ. Καταλαβαίνεις τι έχεις κάνει. Μποφάλια. Μποφάλια. Απ' τα παιδιά του σκοτωμένου αυτή, συγγνώμη. Φοβάμαι, Ιούλη. Φοβάμαι. Τώρα που είσαι ελεύθερος να φύγω. Καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει έγκλημα. Ότι σκότωσες άνθρωπο. Μη με μαρτυρήσεις. Μη με δώσεις. Θα με κομματιάσουν εκεί μέσα. Γιατί ρε! Βοήθαμε. Όπως σε βοήθησα κι εγώ, βοήθαμε να γλιτώσω. Θα πάω Αμερική. Δεν θα ξανακούσει ποτέ κανείς για μένα. Μη το κάνεις ρε Ηλία! Άσε με! Άσε με! Μόνο μην το μάθει η μάνα μου. Πέσεις ότι σκοτώθηκα. Ότι έπαθα κάτι. Όχι όμως ότι σκότωσα άνθρωπο. Το παιδί τι κάνει, διάβασα. Εντάξει. Άμα τελειώσει, σας πάει και στο γυμναστήριο. Αστυνομέ. Σε κλείνω. Τι έχουμε. Ελάτε. Τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή όταν εσένα εκείνοι πήγανε να σου κλέψουν το πορτοφόλι στη Λάρισα, είπες άντε, όλοι οι Έλληνες είναι κλέφτες. Ο Μέριν, δολοφόνος. Και εμεί
εμείς τον παραδώσαμε. Εγώ ο ίδιος. Ο κολλητός του φίλος. Το παιδί. Πιάσανε τον ρε! Αλήθεια, τον σκότωσε. Ήταν η κακή η ώρα. Τώρα δεν θα μπορέσω να παίξω μπάλα στην πλατεία. Δεν θα μου μιλάει κανείς. Πώς το καπνίζεις αυτό το πράγμα, ρε Αργύρη. Φέρε το. Δεν μου λες τι έγινε με τον Αργανό που πιάσανε. Η γυναίκα μου. Έλα. Έλα, Αργυρί. Σε ψάχνει ο Ραμής στο κινητό. Είμαι σε δουλειά, το είχα κλειστό. Ναι, έχει πάρει λίγο το συμβόλαιο από το δικηγόρο. Εσύ που βρίσκεσαι. Έλα, Αργού, που κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Εντάξει, θα τον πάρω εγώ. Έλα, γεια. Έχει μάθει να σου ένα αυτοπούρο. Ας την ήσυχε την γυναίκα μου, εντάξει. Καλά, εντάξει, σου τη θίξαμε. Τόσο καιρό πώς και δεν έχει πάρει χαμπάρι για μας. Έλα, κόφτο, κόφτο, κόφτο! Ορίστε. Για πες μου, τι έγινε στην αστυνομία. Έκλεισε εδώ η ιστορία. Παραδόθηκε και ομολόγησε το έγκλημα. Είχες πάει και εσύ μαζί του. Ναι. Εγώ έμαθα ότι εσύ τον παρέδωσες. Ποιος σας το είπε. Είναι αλήθεια, ε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έκανες το σωστό. Δεν ξέρω. Έτσι λέω κι εγώ. Ήτανε φίλος μου. Μοιραστήκαμε τα σχέδιά μας, τα όνειρά μας για το μέλλον. Κατάλαβα. Ήτανε πολύ δύσκολο. Πώς θα πω στη μάνα το ότι ο γιος της είναι δολοφόνος. Και τον κάρφωσα εγώ στην αστυνομία. Δεν είναι κάρφωμα. Είναι δικαιοσύνη. Και πρέπει να το κάνω εγώ αυτό. Καμιά φορά στη ζωή μας συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Και τότε πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστώ. Και κάτι ακόμα. Συγγνώμη. Γιατί το λέτε αυτό. Είναι μια λέξη που δεν τη λέω συχνά. Αλλά τώρα μου βγαίνει. Δεν χρειάζεται να λέτε συγγνώμη. Γιατί εγώ σας καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνεις. Πως ακόμα και όταν θυμώνετε τις στιγμές που θέλετε να γίνετε σκληροί, που φωνάζετε.
αλλάζει τίποτα. Γιατί κατά βάθος είσαστε εσείς. Εσείς που ξέρω. Πώς πάει εδώ? Πρέπει να αναβάλουμε το ραντισμά. Θα βρέξει. Ναι, αυτά που σου ζήτησα, τα έχεις έτοιμα? Εδώ είναι. Πάρ' τα. Για να δω. Αυτός ο γάλφας, όσος έχει πάρει όλο το πακέτο μου φαίνεται. Σχέδιο για το χώρο. Αυτό, κοίτα λίγο. Ωραία, συσκευαστήριο αρωματικών φυτών. Καλά θα τρελαθεί η μπουμπού, ε. Πολύ ωραίο είναι, ρε. Μπράβο. Μπράβο, Σπυράκο, ευχαριστώ. Να σου πω, μη σου ξεφύγει τίποτα στην Πουπού. Όχι. Μην την πληγώσεις. Σ' αγαπάει. Πουπού. Πουπού. Πουπού, πού είσαι, ρε, Πουπού. Εδώ είμαι, ρε, Αργύρη. Με απευθύνησες. Τι μου τρώνε αυτά? Τα δικά μου. Κι αν σ' αρέσουν. Άστα. Καλά, και εγώ δεν θα σου δείξω. Γιατί έχω κάτι να σου δείξω που σε ενδιαφέρει, αλλά... Τι? Άστα μόνο τώρα, αφού είσαι θυμωμένη. Τι να σου λέω. Αντιλέγε. Έλα εδώ. Κέφια έχεις. Έλα, κάθισε. Εδώ καλά είναι? Όχι. Πλησίασε. Για ρίξε μια ματιά σε αυτά τα σχέδια. Τι είναι αυτό? Με κάτι γράμματα σαν το κεφάλι μου το λέει, παιδί μου. Συσκευαστήριο αρωματικών φυτών. Τελειώσου. Μεγάλο καθήκη. Εκεί ήσουν το μεσημέρι και μου κάνεις πλάκα. Προτρέχεις. Θα με βοηθήσεις να βρούμε και τα μηχανήματα. Πιστεύω. Τι κρίση ενδιαφέροντος είναι αυτή. Δεν με ξέρεις, Μπουμπού. Να δούμε πόσο θα κρατήσει. Και κομμένο το Μπουμπού. Και να βρούμε κάποιον να μας φτιάξει και την ετικέτα. Καφέ σου μύριζε. Έλα, Σπύρου, να δεις τι ετοίμασε ο Αργύρης. Τι? Έφτιαξε το σχέδιο για εργαστήριο και πήρε προσφορές για μηχανήματα. Κοίτα. Για να δω. Έχω πάθει πλάκα. Τώρα που ήμουν ένα καλό παιδί, θα με καλέσεις το κτήμα σου? Μπα, πώς και έτσι? Εδώ ρε παιδί μου, το φτιάχνετε εκεί πάνω. Πώς είναι γι' αυτό, έτσι. Αύριο μπορείς ή έχεις πάλι ραντεβού? Μπορώ, μπορώ.
να μην πούμε μέσα. Γιατί? Γιατί είναι ακόμα φρέσκο το γεγονός γι' αυτό. Ναι. Καλύτερα να περάσει λίγο σχερός. Και πώς θα κρατήσει αυτό? Θα φοβόμαστε να κυκλοφορούμε? Οι συγγενείς και οι φίλοι του είναι ακόμα έτοιμοι για να πάρουν φωτιά. Εγώ δεν μπαίνω. Εσύ θα έρθεις. Έλα, πάμε. Παιδιά, φύγετε. Είναι μέσα ο αδερφός του σκοτωμένο. Μην έχουμε τα ίδια. Ηλία, αγόρι μου, εσύ καταλαβαίνεις, εντάξει? Και μέχρι πότε θα κρυβόμαστε, ρε Θοδωρή? Τι να σας πω, ρε παιδιά. Κάντε ό,τι νομίζετε. Άντε, να δούμε τι θα γίνει. Έχετε μούτρα και μπαίνετε στο μαγαζί! Έξω ρε! Έξω ρε να μην γίνει εδώ μέσα! Είναι δημόσιος ο χώρος. Δεν έχετε το δικαίωμα. Τι δικαιώματα ρε! Τι δικαιώματα ρε! Δικαιώματα να σκοτώνετε τον κόσμο ρε! Κύριε Θοδωρή, δικό σου είναι το μαγαζί. Έλα να πάρεις την παραγγελία. Ναι, βέβαια. Να κοιτάξω αν υπάρχει κάτι. Διώχτους! Διώχτους, γιατί αν δεν φύγουν αυτοί, θα φύγουμε εμείς! Κύριε Δημήτρη, με γνωρίζεις. 6 μήνες έχουμε δουλέψει μαζί. 3 μέρες με είχαν μέσα ύποπτο. Για το φόνο του αδερφού σου. Τώρα η αστυνομία κρατάει τον πραγματικό ένοχο. Τον παραδώσαμε εμείς. Και εσύ ήταν φίλος μας. Θα δικαστεί και θα πάει φυλακή. Να τον σκοτώσουν, ρε! Να τον σκοτώσουν, ρε! Όπως σκότωσαν τον αδερφό μου! Μαζί μου έχεις τίποτα, κύριε Δημήτρη? Μήπως έχεις τίποτα μαζί μου? Εμένα? Έλα, κάτσε τώρα. Βοηθήστε να τελειώσει αυτή η ιστορία. Μας έχεις στεναχωρήσει όλους. Ζούμε χρόνια μαζί και ζούμε καλά. Μην τα χαλάσουμε όλα τώρα. Έρεξε, παιδιά. Έλα, κάτσουμε. Έτσι, έγινε φάση. Και μετά... Σπύρο. Τσέλη, τι κάνεις? Πού είσαι, συχάθηκες? Τρέχουμε συνέχεια με δουλειές. Ανάσα δεν παίρνουμε. Σαμίρ, πάρω το ομολογιό. Έγινε. Σου έχω αφήσει μήνυμα στο κινητό. Ναι, μωρέ, το βρήκα, αλλά γυρίζω αργά σπίτι και είμαι πτώμα. Είχα σκοπό να σε πάρω κι εγώ. Ναι, αλλά δεν πήρες. Δεν ξέρω και τις ώρες σου. Α, εγώ μετά τις 4-5 είμαι σπίτι. Θα σου έλεγα να πάμε τώρα να πιούμε έναν καφέ, αλλά βλέπω ότι... Τώρα, ναι, έτσι όπως είμαι. Λοιπόν, αναλαμβάνεις να το κανονίσεις εσύ. Ναι, ναι, θα πάρω εγώ. Σίγουρα? Ναι, αυτή τη φορά οπωσδήποτε. Ωραία. Και γιατί δεν την παίρνεις ένα τηλέφωνο? Σε έχει βάλει ο αδερφός να βρεις γυναίκα. Τι λες, παιδάκι μου? Απλώς η κοπέλα. Τέλος πάντων, με την κοπέλα βγήκαμε 1-2 φορές. Μία. Εντάξει, μία. Δεν χρειάζεται να δεύτερη. Και δεν σου έκανε? Αυτή την κουβέντα θα κάνουμε τώρα. Όχι, έλα να μιλήσουμε για τα λοιπάσματα. Τι λες? Το προτιμώ. Σπύρο. Για πες μας λοιπόν. Γιατί δεν σου έκανε? Γιατί έπρεπε να μου κάνει? Εντάξει, όμορφη είναι. Ξυπνιά είναι. Αρκεί αυτό? Όχι, αλλά είναι. Αν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον, τα υπόλοιπα... Καλά, εντάξει τώρα. Μην περιμένεις να ταιριάξετε σε όλα. Αυτό λέω. Μπορεί να μην ταιριάζεις με τον άλλον, αλλά επικοινωνείς. Α, εσύ με τον Αργύρη τώρα. Κανονικά δεν έχετε καμία σχέση. Αλλά μπορείτε και επικοινωνείτε. Το πιστεύεις αυτό? Φυσικά. Αλλιώς δεν θα ήταν ζευγάρι. Ναι. Εκεί παίζει το παιχνίδι σε όλες τις σχέσεις. Στην επικοινωνία. Να μπορείς να λύνεις διαφορές.
θα γυρίσει από το κτήμα σήμερα. Ναι. Να το δω και να μην το πιστέψω. Θα έρθει. Αυτό που σου είπα για την επικοινωνία. Καταλαβες. Από μακριά, σαν γιορτή, σαν φόβο, σαν σκιά. Έχει ο κίνδυνος την ομορφιά του, τη ζωής φωτιά ή του θανάτου. Εδώ η ζωή μου αμάρτησε, γιατί καρδιά μου αγάπησε τη σκοτεινή ματιά σου. Εδώ η ζωή μου άγιασε, ο έρωτας μου βραδιάσε δίπλα στον έρωτά σου. Θέλω να ανεβώ στον ουρανό, γέλο σε βράδυ γιορτινό. Δίνω το ρυθμό και εσύ τραγούδα, ποιος θα πει τον έρωτα η ούδα. Σαν αγάπη θέλω να κρυφτώ μέσα στη ζωή σου το βυθό, και μια νύχτα να χαθώ μαζί σου. Σας το ρωθέν.